Καλημέρα παιδιά, σαν ο Παναγιώτης εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο vlog. Ξεκινάμε τη μέρα μας πηγαίνοντας να ζυγιστούμε, μιας και δεν έχουμε ζυγαριά στο σπίτι. Πρέπει κάπως να ξέρουμε το σωματικό μας βάρος για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε κατά τη διάρκεια της μέρας. Και θα πάω να πάρω και ένα ψωμί γιατί χρειάζεται για το σπίτι. Χωρίς ψωμί δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Οπότε πάμε να δούμε πόσο είναι το σωματικό μου βάρος. Λοιπόν, 82,8. Πριν 4 μήνες ήμουν 92,8. Δηλαδή έχω χάσει 10 κιλά. Είμαι ικανοποιημένος, αλλά για το ύψος μου που είμαι 1,75-76, θα ήθελα να πέσω κάτω από 80, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω, έχω κολλήσει το 82,5-8. Δεν ξέρω, σαν να το σώμα μου έχει συνηθίσει να είναι σε αυτό το σωματικό βάρος και δεν θέλει να πάει πάρα κάτω. Αλλά το προσπαθώ. Το αρνητικό είναι ότι ο φούρνος που συνήθως παίρνουμε ψωμί έχει κλείσει γιατί μου πάει διακοπές. Και τώρα αναγκάστηκα να πάω κανένα χιλιόμετρο μακριά για να πάρω ψωμί. Αλλά cardio station. Hey yo, φτάσαμε στο σπίτι μας. Και επιτέλους ρε φίλε, σκιά. Μπρο, αυτό ένα χιλιόμετρο μέτρησε γιατί έχει πάρα πολύ ζεστή έξω ρε φίλε. Cardio station, αλλά με αυτή τη ζέστη δεν πάω ούτε μέχρι το φούρνο. Ευτυχώς μέσα στο σπίτι είναι τέλεια, είναι δηλαδή δεν έχει καθόλου ζέστη. Οπότε, αν θέλετε τα life hacks, πηγαίνετε στο προηγούμενο βίντεο που ανέβασα, θα το βάλω εδώ. Εδώ είναι, για πού. Ή εδώ. Πηγαίνετε να το δείτε, θα το έχω και στο τέλος του βίντεο. Πηγαίνετε να το τσεκάρετε πραγματικά, έχει πάρα πολύ δουλειά. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο, διασκεδαστικό, πηγαίνετε να το δείτε, μην το χάσετε. Μια φέτα με μέλι και μια φέτα με παριζάκι και κούντα Ολλανδία. Έχω να δηλώσω ότι από χθες που πήγα για να σύρω και έκανα πλάτη, πονάει όλη η πλάτη μου σήμερα γιατί πραγματικά έριξα το εγώ μου και έκανα σωστή κανονική προπόνηση με τα κιλά που έπρεπε να σηκώνω, με τις παραλήψεις που έπρεπε να κάνω και με το σπίξιμο που έπρεπε να κάνω και τώρα το νιώθω πραγματικά. Πιάστηκε η πλάτη μου έτσι όπως έχει να πιαστεί μήνες. Λοιπόν, πλησιάζει μεσημέρι και δεν ξέρω τι φαγητό θα έχω. Ελπίζω όμως να έχω κάτι καλό, έτσι, κάτι που να τρώγεται ρε φίλε. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά τι θα έχω, ελπίζω πραγματικά να έχω κάτι καλό. Είτε μακαρόνια με κιμά, είτε ρύζι με κρέας. Δεν έχω πρόβλημα, ένα από τα δύο. Θα ήθελα για σήμερα που είναι η Παρασκευή, ένα από τα δύο, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είναι κάτι καλό. Λοιπόν, όπως σας είπα, χθες πήγα γυμναστήριο και σήμερα δεν έχω κάτι να κάνω και σκέφτομαι να κάνω αερόβιο, κάρντιο. Σκέφτομαι να πάω να κάνω βράδυ όμως που θα έχει πέσει ο ήλιος, που θα έχει τη δροσιά. Εδώ πέρα που είναι και έδεσα, πραγματικά το βράδυ κάνει κρύο. Το βράδυ σηκώνει ζακέτα. Πραγματικά. Εκεί νότια που έχω πάει καλοκαίρι είναι χάλια. Δηλαδή, όπως είναι το μεσημέρι, έτσι είναι και το βράδυ. Ενώ εδώ καμία σχέση. Θέλω να πάω για κάρντιο, όμως. Θέλω, αλλά δεν το αισθάνομαι, φίλε, γιατί ξέρεις τι, όταν εγώ έχω αυτό το συνέστημα, δεν ξέρω, όταν τρέχεις ρε φίλε, υδρώνεις, είσαι χάλια. Το γυμναστήριο είναι δύο βήματα, ενώ μέχρι το γήπεδο είναι γάματα. Οπότε το σκέφτομαι, αλλά θα πείσω τον εαυτό μου να πάω, ό,τι και να γίνει, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνεις. Είτε είσαι σε διάθεση να τα κάνεις, είτε όχι, πρέπει να τα κάνεις ρε φίλε. Είναι αυτό. Κάποιες φορές δεν θα έχεις διάθεση. Δεν θα έχεις διάθεση να πας στο γυμναστήριο. Δεν θα έχεις διάθεση να πας να σηκωθείς να δουλέψεις. Γιατί εκεί που κάθεσαι, φίλε, είσαι άνετος. Αλλά δεν υπάρχει καλύτερο συνέστημα από την όρεξη και τη διάθεση να κάνεις πράγματα. Να είσαι ενεργητικός. Γιατί όταν αράξεις κάτω, στο κρεβάτι, στο καναπέ, οπουδήποτε, τότε χαλαρώνεις, πέφτει το σώμα σου. Αλλά μόλις αρχίσεις να κάνεις κάτι που θες να κάνεις, αρχίζει να αλλάζει η ψυχολογία σου. Έτσι το αισθάνομαι εγώ στα πράγματα που θέλω να κάνω μερικές φορές και όταν αράζω το καναπέ και δεν πάω να τα κάνω. Αλλά όταν σηκώνομαι να πάω και πάω και τα κάνω, αισθάνομαι τέλεια. Μόλις ξεκίνησα για το γήπεδο, τα κατάφερα μετά από 20 λεπτά
Πάμε. Είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε όλα. No excuses. No excuses. Ξεκινάμε ζέσταμα και μετά πάμε για τα 2 χιλιόμετρα και μετά 2 κατοστάρια. Λοιπόν παιδιά, μόλις γύρισα σπίτι, τελείωσα το κάρντιο. Σε λίγο θα πω για μπάνιο, αλλά πρώτα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το κάρντιο δεν πήγε έτσι όπως το περίμενα. Μόλις άρχισα να κάνω τα 2 χιλιόμετρα, το πρώτο, στα 800 μέτρα με έπιασε ένα τεράστιο σφάξις, πολύ δυνατός. Πονούσα πάρα πολύ, η κοιλιά μου πονούσε πάρα πολύ. Αλλά συνέχισα, δεν τα παράτησα. Έφτασα μέχρι το τέλος των 2 χιλιόμετρων, τα έκανα όλα. Μέσα σε 11 λεπτά, ήταν έτσι 5 λεπτά το χιλιόμετρο, έτσι λίγο χαλαρά. Και θα σας πω εδώ πέρα κάτι. Όταν κάνεις κάρντιο, τρέξιμο, κάνε 2,5 με 5 χιλιόμετρα, κάπου εκεί. Και να το κάνεις σε ρυθμό κάπου στα 5 λεπτά το χιλιόμετρο. Έτσι θα κάψεις λίπος. Δεν χρειάζεται να πας 3-4 λεπτά το χιλιόμετρο να τρέξεις, δεν τρέχεις αγώνα μαραθωνίου. Δεν κατάφερα να κάνω τα 2 κατοστάρια στο τέλος, ο πόνος ήταν πάρα πολύ και καθώς γινούσα έλεγα μήπως δεν είναι σφάξεις, μήπως είναι κάτι άλλο. Αλλά ήταν σφάξεις, μετά από λίγο μου πέρασε, μόλις κάθισα σπίτι, μόλις είδα σπίτι κάθισα 2-3 λεπτά στο καναπέ, ηρέμησα και μου πέρασε. Και τώρα θα πω για μπάνιο. Αυτό ήταν το vlog για σήμερα παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like πραγματικά γιατί με βοηθάει να βρουν περισσότερα άτομα το βίντεο. Subscribe αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο, vlogs σαν αυτό. Και comment να μου πείτε τη γνώμη σας για το πώς φάνηκε το vlog. Πούμε στο επόμενο βίντεο vlog, μέχρι να χαμογελάτε και να περνάτε υπέροχα. Γεια σας!